Γεια σας. Εδώ φτιάξαμε ένα σπαστήρα, το οποίο το προσαρμόσαμε πάνω στο παλιό μοτέρ που είχαμε από το μοτέρ πλυντηρίου. Λοιπόν, είναι το τρίτο βιντεάκι που κάνω προέκταση. Εδώ είχαμε προσαρμόσει μια αερόχωτο για να κάνουμε ακονίσματα και τώρα προσαρμόσαμε πάνω και ένα σπαστήρα. Θα σας δείξω μετά πώς είναι. Λοιπόν, θα το δουλέψουμε με καλαμπόκι και θα δείτε μέσα εκεί κάνει φανταστική δουλειά. Λοιπόν. Το καλαμπόκι μας είναι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Το τελειοποιήσαμε το τροκαλείο, το σπαστηράκι. Λοιπόν, το καλαμποκάκι εκεί που έχει μείνει λίγο μέσα είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κάδο από γρασάδωρο. Σύτα βάλαμε μια εξάρα. Έφτιαξα μέσα λαμάκια που έκανα τα μαχαίρια. Λοιπόν, το background πίσω φαντασίδε είναι από ένα υπολογιστή. Και η δουλειά γίνεται έτσι ακριβώς. Μιλάμε για πολύ καλή δουλειά, σπάσιμο. Ό,τι θέλετε δηλαδή να βάλετε μέσα. Κοιτάξτε πώς έγινε ακριβώς. Λοιπόν, ό,τι πληροφορία θέλετε. Είναι από το μοτέρ που έχω βάλει σε ένα βιντεάκι παλιότερα. Θα το δείτε μέσα. Θέλω όσοι σας αρέσει να μου κάνετε ένα subscribe και κοινοποίηση σε φίλους σας. Είναι παρεντιάρικο πολύ. Έχω δώσει όλες τις τροφές στο μοτέρ για να έχει πάρα πολλές για να μπορεί να κάνει κοψίματα. Λοιπόν, έχω μέσα φωτογραφίες οι οποίες θα δείτε και στο βιντεάκι. Θα το προσαρμόσω να δείτε ακριβώς όλη τη διάρκεια που το κατασκεύασα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πώς φτιάξαμε τη σύρτα, πώς κολλήθηκε τα πάντα. Είναι ακίνδυνο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ισχυρή η σίτα και για λόγους ασφαλείας δεν κάθισε ποτέ μπροστά. Πάντα κάθισε από πίσω. Λοιπόν, έτσι είναι μπροστά. Έχω γράψει ένα από το TAL για να καταλάβετε από τι είναι. Λοιπόν, το βιντεάκι το παλιό που θα δείτε που το έχω φτιάξει πάνω σε ένα πάγκο τέτοιο. Εντάξει, λοιπόν, είναι το πρώτο μοτέρ που είχα συναμολογήσει, είχα δώσει ρεύμα. Το οποίο το έκανα κάποτε για να τρίβει. Το καβάλι ήταν γυαλόχαρτο. Και μετά, εν συνεχεία, μετακίνησα λίγο το ρολεμάν, το πήγα λίγο πιο μέσα. Θα δείτε και σε ένα παλιό βίντεο, κόλλησα μπροστά εδώ πέρα εδώ ένα αξονάκι και προσαρμόσαμε αυτό εδώ το σπιραλάκι μαζί με, με ένα χωνάκι από ένα μπουκάλι που έχω φτιάξει. Λοιπόν, και το βγαίνει, δεν είναι κάτι, έτσι απλό είναι. Λοιπόν, το έφτιαξα για να μπορούμε να βάλουμε το κοτοκαλαμπόκι ή το στάρι ή ό,τι άλλο θέλουμε και θα μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα εδώ. Λοιπόν, πιστεύω να σας αρέσει, εγγραφή στο κανάλι και ό,τι άλλο πληροφορία θέλετε για, για την κατασκευή, δηλαδή. Δεν μου κόστησε σχεδόν τίποτα, έτσι, κάτι λαμάκια μόνο, κάτι πιτσινάκια χρησιμοποίησα και μια παλιά σίτα που είχα βρει, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι όλα τζάπα. Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο το πουλάνε γύρω στα 200 ευρώ, 150-200 ευρώ με μισό ύπο περίπου με ένα ύπο μοτέρ. Μιλάμε για μια κατασκευή που μου κόστησε 4 ευρώ, 5, άντε να βάλουμε και το σπιράλι που μου κόστησε 6. Λοιπόν, τίποτε άλλο. Ό,τι άλλο θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, καλές πατέντες εύχομαι. Και ό,τι ζητήσετε και ό,τι θελήσετε μάλλον, ζητήστε μου να σας το γράψω από κάτω. Θα γράψω μερικά σχόλια εγώ από κάτω για την κατασκευή, πώς έχει ξεκινήσει από την αρχή, γιατί είναι το part 3. Και θα ήθελα απλά, αν μπορείτε, να μου κάνετε subscribe για να μπορέσω να ανεβάσω λίγο το προφίλ μου. Καλές κατασκευές. Γεια σας.